τα προβλήματα είναι γνωστά, δεν αγριεύουν οι άλλοι. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι και με τη νέα περιφερειακή αρχή θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν όλες αυτές οι προσπάθειες να καλυφθούν τα απαιτούμενα μέτρα και οι ανάγκες που χρειαζόμαστε για να μπορούμε να συνεχίσουμε να παράγουμε. Εδώ σας παραδίδουμε και το ψήφισμά μας, το οποίο λέμε ότι σήμερα στο Περιφερειακό σας Συμβούλιο γνωρίζουμε ότι είναι έκτακτο, αλλά να μπει ως προημερησίας διάταξης και να δεσμευτείτε και εσείς προσωπικά, αλλά και η Περιφερειακή Αρχή να κατατεθεί όσο έχει στο Περιφερειακό Συμβούλιο και να πάρθει μια συγκεκριμένη απόφαση πάνω σε αυτά τα αιτήματα που είναι αιτήματα που μπορούν, αν πραγματοποιηθούν, να δώσουν ανάσες μεγάλες για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε τα χωράφια μας και να μπορούμε να εκτρέφουμε τα ζώα μας. Μέσα σε αυτή τη διαδεύθυνση, γι' αυτό και βρεθήκαμε σήμερα εδώ, με το αποκάλεσμα που γίνεται πανελλαδικά. Θα ξεκινήσουμε εμείς, θα συνεχίσουμε τις δράσεις μας και από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι πρέπει και σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο να το βάλετε αυτό και να το δείτε σοβαρά προς ψήφιση. Εάν τα αιτήματα που σας καταθέσαμε γίνουν γνωστά στο Περιφερειακό Συμβούλιο, πιστεύω ότι όλες οι παρατάξεις δεν έχουν λόγο να αρνηθούν τα δίκαια αιτήματα, γιατί είναι αιτήματα επιβίωσης. Και θα θέλαμε ένα ψήφισμα στήριξης αυτών των σοβαρών προβλημάτων που έχουμε. Η κτηνοτροφία έχει πάει να τελειώσει, γιατί είτε από τις τεράστιες ζημιές που έχουν γίνει με τα ζώα που έχουν. Μάλλον καταρχήν έχει μειωθεί ο πληθυσμός. Δεν υπάρχουν πλέον κτηνοτρόφοι. Και αυτό είναι απορία μιας πολιτικής εδώ και πολλά χρόνια που δεν έχουν κοιταχτεί, δεν έχουν προσεχθεί, ας πούμε, όσο θα έπρεπε. Τώρα, γιατί έχουμε την ακαρπία στις ελιές. Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Όλη η Πελοπόννησος, φέτος το λάδι μπορεί να έχει μια τιμή και να διαφημίζουν διάφοροι ότι το λάδι έχει πάει στα ύψη, αλλά δυστυχώς ούτε καλύφθηκε η ζημιά των προηγούμενων χρόνων που είχαμε και από νόσους και από διάφορες και από τη χαμηλή τιμή, αλλά έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα τώρα με την ακαρπία. Και αυτό έχουμε κάνει και έτοιμα στην περιφέρεια να γίνει φάκελος και να εξεταστεί, να κατατεθεί φάκελος από την περιφέρεια για να μπορέσει να αποζημιωθεί η απώλεια εισοδήματος που έχει γίνει από το λάδι. Όπως γνωρίζετε, έχουμε το μεγάλο θέμα του νερού, το φράγμα του ασωπού που το ακούμε τόσα χρόνια. Πλέον η Κορινθία έχουμε πρόβλημα πάρα τεράστιο στο νερό. Δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε. Έχουμε 5 χρόνια να πάρουμε εισόδημα και ζούμε από τον ΕΛΓΑ. Εμείς αυτό δεν το θέλουμε. Και να πω και για τον ΕΛΓΑ φέτος. Δεν έχουμε πάρει, έχουμε 3 εισοδήματα. Έχουμε τις ελιές, έχουμε τα επιτραπέζια, έχουμε τα μπελοειδή και τη μαύρη σταφίδα. Σε όλα αυτά εμείς δεν έχουμε πάρει εισόδημα από πουθενά. Έχει χαθεί η αξιοπρέπεια μέσα στις οικογένειές μας. Σπουδάζουμε τα παιδιά μας. Προσπαθούμε. Δεν έχουμε πληρώσει το ΕΦΚΑ μας. 2 χρόνια τώρα δεν έχουμε πληρώσει το ΕΦΚΑ μας. Είναι τεράστια τα ζητήματα. Και σε συνάντηση που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον κύριο Φερετζάνη, πάνε οι αποζημιώσεις, μας είπε, για Μάρτιο ή Απρίλιο. Αυτό είναι βασικό. Ούτε θα μπορέσουμε να ξανακαλλιεργήσουμε για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, δηλαδή θα έχουμε πρόβλημα και για του χρόνου. Θέλω και εσείς από την πλευρά της περιφέρειας και η καινούργια περιφερειακή αρχή, όλοι μαζί, να μπορέσουμε να πάρουμε τις αποζημιώσεις τουλάχιστον μέσα στο Φεβρουάριο. Μπήκαμε στον Τάλιεν, ναι, καταφέραμε και μπήκαμε στον Τάλιεν. Υπάρχουν τα χρήματα να μπορέσει ο κόσμος να πάρει για επιβίωση. Είναι θέμα επιβίωσης πλέον.